Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη, 30 Μαΐου και ξεκινά αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Κύκλωμα αστυνομικών διακινούσε μετανάστες στον Εύρο. Συνελήφθησαν 5 αστυνομικοί για τουλάχιστον 12 περιπτώσεις διευκόλυνσης παράνομης εισόδου. Σοβαρές καταστροφές σε κεράσια, βερίκοκα και νεκταρίνια στην Πέλα. Χαλάζι και παρατεταμένες βροχοπτώσεις έχουν χτυπήσει τις δενδρόβιες καλλιέργειες. Σε απόγνωση οι αγρότες του νομού. Μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων στην πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων στις εξετάσεις των Λυκείων. Παρά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις, οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου ολοκλήρωσαν τις απολυτήριες εξετάσεις. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι 5 αστυνομικοί, οι οποίοι συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στη Βόρεια Ελλάδα, στον Εύρο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για διευκόλυνση εισόδου στη χώρα παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία, μέσω επαφών που είχαν με κύκλωμα από τη γειτονική χώρα. Σε βάρος των 5 σχηματίστηκε δικογραφία από τους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας για τα αδικήματα της δωροληψίας υπαλλήλου, κατάχρησης εξουσίας, παράβασης καθήκοντος και παράβασης του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Στα χέρια των αδιάφθορων της Ελλάς βρίσκονται 5 αστυνομικοί για παράνομη διακίνηση μεταναστών στον Εύρο. Οι 5 αστυνομικοί που συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος στον Εύρο, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, κατηγορούνται για διευκόλυνση εισόδου στη χώρα παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία, μέσω επαφών που είχαν με κύκλωμα από τη γειτονική χώρα και οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στον εισαγγελέα. 5 από τους συναδελφούς μας κατηγορούνται με πάρα πολύ βαριά αδικήματα. Σήμερα περνούν το κατάλληλο του εισαγγελέα ώστε να αποφευθεί η δικαιοσύνη για όλα αυτά τα αδικήματα. Για μας, όπως το είπα και πριν, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σοκ στη τάξη μας, καθώς μιλάμε για συναδέλφους με 23-24 χρόνια υπηρεσίας, με συναδέλφους που τους είχαμε στην πρώτη γραμμή, και προσωπικά εμένα δεν μπορεί να αρνηθεί ο νους μου ότι παλεύοντας καθημερινά με τα εγκληματικά κυκλώματα των δικημητών, να έχουμε από την άλλη πλευρά συναδέλφους που να υπονομεύουν το έργο μας και να συνεργάζονται με αυτά τα κυκλώματα. Οι αστυνομικοί που κρατούν το στόμα τους κλειστό μετά τη σύλληψή τους κατηγορούνται για δωροληψία υπαλλήλου, κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος και παράβαση του κώδικα μετανάστευσης και κοινωνική ένταξη, ενώ τους βοηθούσαν, όπως εξακριβώθηκε, 4 αλλοδαποί που μένουν στην Τουρκία. Πρόκειται για έναν ανθυπαστινόμο και 4 αρχιφύλακες που προέρχονται και εξελίχθηκαν από την Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης και υπηρετούν στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου. Δεν το χωράει ο νους μου. Βέβαια, είχαμε και ένα περιστατικό πριν 4-5 χρόνια πάλι εδώ στην περιοχή του Εύρου, που ήταν το πρώτο, τώρα έχουμε το δεύτερο, το ξαναλέω, μέχρι να αποφαθεί δικαιοσύνη και η έρευνα όμως, καθώς και η έρευνα από ό,τι έχουμε πληροφόρηση συνεχίζεται. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα βγούμε να καταδικάσουμε και καταδικάζουμε πάντα τέτοιο είδος ενέργειες που πραγματικά ντροπιάζουν το σώμα μας, ντροπιάζουν την ελληνική αστυνομία. Και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στο σώμα. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, οι αστυνομικοί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022 ήταν σε επαφή με κυκλώματα από την Τουρκία για την παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα μας. Από τη συνδυαστική ανάλυση του υλικού που συγκεντρώθηκε, προέκυψε ότι 5 αστυνομικοί διευκόλυναν σε 12 τουλάχιστον περιπτώσεις την παράνομη είσοδο στην Ελλάδα μεταναστών που δεν έχει γίνει γνωστός ακόμη ο αριθμός τους. Υπήρχε μια παρακολούθηση από το εσωτερικών υποθέσεων, από τις υπηρεσίες των εσωτερικών υποθέσεων από τον Οκτώβριο του 2022, όπου κατηγορούνται για 12 τουλάχιστον διευκολύσεις, για δωροληψίες, για παράβαση καθήκοντες, πάρα πολύ σοβαρά δικήματα, τα οποία πραγματικά. Το ξαναλέω και εμένα γίνομαι κουραστικός να νιώθω πάρα πολύ άσχημα για συναδέλφους της πρώτης γραμμής. Οι αστυνομικοί μιλούσαν με τους συνεργάτες τους που ήταν στην άλλη πλευρά του Εύρου και τους ενημέρωναν πού γίνονται περιπολίες και πότε θα περάσουν. Συνήθως η διακίνηση των μεταναστών γινόταν όταν δούλευαν οι ίδιοι. Εγκέφαλος φέρεται πως είναι ένας αστυνομικός που στρατολόγησε τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Να δίνει μάχη με τα κυκλώματα των διακινητών, με τα εγκληματικά κυκλώματα των διακινητών και από την άλλη πλευρά να έχει συναδέλφους που να συνεργάζονται με αυτά τα κυκλώματα. Mm-hmm. Και όλα αυτά για το
εύκολο χρήμα, προφανώς για το εύκολο χρήμα, το οποίο θα το δείξει, το ξαναλέω, η δικαιοσύνη, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα και άλλα πιστήρια και συγκεκριμένα 26.550 ευρώ, 59 κινητά τηλέφωνα, 12 power banks, 2.120 δολάρια Αμερικής, 850 λίρες Τουρκίας, 23 λίρες Αγγλίας, 77 λέει Ρουμανίας, πλήθος χαρτονομισμάτων από χώρες της Ασίας και τραπεζική κάρτα. Μιλάμε για εθνική ασφάλεια, μιλάμε για φύλαξη των συνόρων της χώρας μας, μιλάμε για σχέση ζωής, καθώς με τους συναδέλφους περνάμε πολλές ώρες μαζί. Είναι η δεύτερη οικογένειά μας, η υπηρεσία. Και όταν υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, πραγματικά αδειάζεις και μέσα και η ψυχή σου και ο χαρακτήρας σου και να ρωτιέσαι πραγματικά τι γίνεται. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο πραγματικά μας έχει ταρακουνήσει το ηθικό. Πάντως, όπως μας εξομολογεί το πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Εύρου, Χρυσοβαλάντης Γιαλαμάς, μπορεί αυτή η είδηση να ήταν κυριολεκτικά κεραυνός σε νεθρία για τον ίδιο και τους συναδέλφους του, όμως, όπως τονίζει εμφατικά, ο αγώνας που δίνουν καθημερινά δεν γίνεται να αμαυρωθεί και άπαντες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να κρατούν ασφαλή τα σύνορά μας και να φιλούν, όπως λέει, Θερμοπύλες. Μετά το χθεσινό αλαλούμ που δημιουργήθηκε, κυρίες και κύριοι, στα λύκεια όλης της χώρας, με πολύ ωραίες καθυστερήσεις στη διεξαγωγή των εξετάσεων, ήρθε σήμερα και νέο ισχυρότερο μπαράζ κύβερνο επιθέσεων από 114 χώρες που έπληξαν την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων. Το ευτύχημα ήταν πως οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου μπόρεσαν, έστω και με κάποια προβλήματα, να ολοκληρώσουν τις απολυτήριες εξετάσεις τους και να επικεντρωθούν πλέον στις πανελλαδικές που ακολουθούν. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Αλέξανδρος Κόπτσης, διαβεβαιώνει πως τέτοιου είδους κακόβουλες ενέργειες δεν θα επηρεάσουν τη διεξαγωγή τους. Ενδοσχολικές εξετάσεις μετεμποδίων στα λύκια όλης της χώρας, μετά και τη νέα κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε με μεγαλύτερη μάλιστα ένταση σε σχέση με χθες, που είχε ως αποτέλεσμα η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα. Μάταια, οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν από τις 6 το πρωί να μπουν στην Τράπεζα Θεμάτων για να κληρώσουν τα θέματα των σημερινών εξετάσεων. Είμαστε ειλικρινά προβληματισμένοι, στεναχωρημένοι, γιατί υπήρξε μία άνευ προηγουμένου για τα χρονικά κυβερνοεπίθεση. Να σας πω ότι μόνο σήμερα είχαμε 165 εκατομμύρια επιθέσεις από 114 χώρες. Μόνο σήμερα. Χθες παρουσιάστηκε, ενώ το σύστημα λειτουργούσε, οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις κανονικά από την Τρίτη έως την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι χθες η Τράπεζα Θεμάτων είχε καταρρεύσει πανελλαδικά, ενώ ξεκίνησε να υπολειτουργεί μετά τις 9.30 το πρωί, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στις εξετάσεις και να παραβιαστεί το ωράριο τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών. Επιπλέον, ακόμα και μετά την επαναλειτουργία της πλατφόρμας, δεν μπορούσε να γίνει σωστά η κλήρωση των θεμάτων, με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλουν οι εκπαιδευτικοί, να μην έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν θέματα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις εμφανιζόταν μόνο μία επιλογή που τα θεωρούσαν πιο κοντά στις δυνατότητες των μαθητών τους και στον τρόπο που είχαν διδάξει το μάθημα. Και Δευτέρα το πρωί είχα μια κακόβουλη επίθεση μεγάλης κλίμακας και διάρκειας, που δεν παραβίασε το σύστημα γιατί είχαμε δικλείδες ασφαλείας. Έγινε όμως μια προσπάθεια ροής προσβασιμότητος. Είχαμε 280.000 ψεύτικες συνδέσεις, ένα τείχος ψεύτικο θα λέγαμε, από 280.000 συνδέσεις ανά δευτερόλεπτο, που κάναν την πλατφόρμα μη λειτουργική και μη προσβάσιμη στους χρήστες, στους πραγματικούς χρήστες. Το αντιμετωπίσαμε, γιατί είμαστε σε ετοιμότητα σε συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Ψηφιακής. Λειτουργήσε το σύστημα, αλλά είχαμε συνεχείς επιθέσεις και μετά τη λειτουργία. Γι' αυτό και είχαμε αρκετές καθυστερήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις σχολεία δεν πήραν τα θέματα. Εμείς ήμασταν πάνω από το θέμα όλη μέρα και όλη νύχτα, πρέπει να σας πω. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης, γίνονται προσπάθειες ανάταξης του προβλήματος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν πρόκειται να υπάρξει ανάλογο πρόβλημα στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς σε αυτές τα θέματα προκύπτουν και διανέμονται από άλλο ανεξάρτητο δίκτυο. Η Τρίτη Λυκείου όμως έχει δώσει αυτή την εικόνα, έχουμε από όλους τους περιφερειακούς, είμαστε πανέτοιμοι. Άρα δεν θα επηρεαστούν, και πρέπει να τονίσουμε αυτό, οι πανελλαδικές εξετάσεις καθόλου, γιατί είναι άλλο το σύστημα μετάδοσης θεμάτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεν θα μπορεί να παρεβιαστεί από τέτοιες κακόβουλες επιθέσεις. Πάντως, όπως τονίζει εμφατικά, η πρωτοφανής αυτή κυβερνοεπίθεση πλήττει ανεπανόρθωτα τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα σχολεία της επικράτειας και πάνω απ' όλα η επιτίδη μέσω αυτής της ακραίας πράξης
παίζουν στην κυριολεξία με τον υδρότα, τον κόπο και την αγωνία χιλιάδων μαθητών και φυσικά των οικογενειών τους. Το αντιμετωπίσαμε πάλι, είμαστε σε ετοιμότητα με κάποιες καθυστερήσεις. Πρέπει να πω ότι η ροή τώρα είναι κανονική. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί αντέξαμε, γιατί το κράτος είναι εδώ και πρέπει να το τονίσουμε. Και δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Να ξέρουν ότι είμαστε εδώ και όλα θα εξαρθούν κανονικά. Είναι ντροπή σε μαθητές που ετοιμάζουν να δώσουν πανελλήνιες και είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση εύθραυστη να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Mm-hmm. Είμαστε όμως εδώ, τα καταφέραμε. Το ευτύχημα είναι πως οι μαθητές της τρίτης λυκείου κατόρθωσαν τελικά να ολοκληρώσουν τις απολυτήριες εξετάσεις τους και πλέον θα επικεντρωθούν στις πανελλαδικές που ακολουθούν, ενώ όσοι μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου δεν κατάφεραν να εξεταστούν χθες και σήμερα, υπάρχει το χρονικό περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουνίου για την ολοκλήρωση των προαγωγικών ενδοσχολικών εξετάσεων. Χαρακτηριστικά μιας ακραίας επίθεσης και διάρκειας. Δεν ήταν μία μέρα που έγινε περιστατικό και τελείωσε. Γινόταν διαρκώς επί όλη τη μέρα χθες και ξαφνικά και όλη σήμερα με μεγαλύτερη ένταξη και σε όλα τα πεδία. Δεν έγινε μόνο σε ένα, ξέρετε, ηλεκτρονικό σύστημα της τράπεζας θεμάτων. Έγινε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να μην μπορούν οι εκπαιδευτικοί να πάρουν θέματα. Έγινε στις υποδομές του συστήματος στο ΕΔΙΤΕ. Ό,τι που μπορείτε να φανταστείτε, χτυπήσανε. Ο σκοπός ήταν να ακυρωθούν αυτές οι εξετάσεις. Δεν ξέρω τους λόγους. Ένα ξέρω να πω, ότι δεν θα τους περάσει. Ο κύριος Κόπτσης επισημαίνει με νόημα πως οι κακόβουλες αυτές επιθέσεις που είχαν στόχο την ακύρωση των εξετάσεων θα πέσουν στο κενό, αφού το Υπουργείο Παιδείας παίρνει όλα τα μέτρα για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Πάμε κυρίες και κύριοι και στην πολιτική συζήτηση της ημέρας. Ζεσταίνουν και πάλι τις μηχανές οι κομματικοί μηχανισμοί ενώπιση των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι για πρώτη φορά όλη η Κρήτη είναι γαλάζια, όπως είπε, και επανέλαβε πως στόχος είναι μια ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και όχι μόνο με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Καλησπέρα σας, κυρία Ασημακοπούλου, από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Κυρία Ασημακοπούλου, ποιο είναι το διακύβευμα της δεύτερης κάλπης? Κατά βάση είναι το ίδιο διακύβευμα με αυτό της πρώτης κάλπης. Δηλαδή, εάν θέλουμε μία σταθερή κατάσταση στο πολιτικό σύστημα, αν θέλουμε μία κυβέρνηση η οποία είναι αυτοδύναμη, και γιατί το θέλουμε αυτό? Το θέλουμε για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί θέλουμε να συνεχιστεί η καλή πορεία της οικονομίας, θέλουμε να συνεχιστεί η μείωση της ανεργίας, να έχουμε καλύτερες θέσεις εργασίας, να αυξηθούν οι μισθοί. Σας μιλώ πάντα με βάση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα δημόσιας υγείας, λιγότερες ανισότητες, καλύτερη παιδεία. Άρα το θέλουμε για να συνεχιστεί αυτή η καλή πορεία που έχει αποδειχθεί και επιβραβεύτηκε από τους πολίτες στις προηγούμενες κάλπες, παρά τις πολλές κρίσεις. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι διότι θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε μια σταθερή κατάσταση. Απεδείχθη ότι η κυβέρνηση προοδευτική με την απλή αναλογική, η κυβέρνηση ανοχής, η κυβέρνηση ειδικού σκοπού δεν ήταν κάτι το οποίο συγκίνησε τους πολίτες. Και από ό,τι ακούμε πολύ καθαρά από τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει καμία προοπτική συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, με την Νέα Δημοκρατία και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο δεν θέλει ούτε για πρωθυπουργό. Άρα, αν δεν είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο περιπετειών, σε μια εποχή που στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη αστάθεια. Σας υπενθυμίζω ότι στη Βουλγαρία κάνανε 6 φορές εκλογές, δεν καταφέρανε να βγάλουν κυβέρνηση και τώρα φωνάξανε την Επίτροπο να κάνει την προσωρινή πρωθυπουργό μέχρι να βρουν άκρη. Έχουμε πολλές καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων επειδή υπάρχει τρικομματική κυβέρνηση στην Γερμανία που και αυτή καθυστερεί να πάρει αποφάσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό τώρα που έχουμε πάλι και τον Ερντογάν για 5 χρόνια, έχουν γίνει και οι τουρκικές εκλογές, να έχουμε μια σταθερή Ελλάδα. Και το τρίτο είναι ότι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι για να μπορέσουμε όντως να απαντήσουμε στο αίτημα των πολιτών, να προχωρήσουμε όχι μόνο σταθερά αλλά και τολμηρά μπροστά. Να μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και για να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις που αυτή τη στιγμή απαιτεί η κοινωνία, αλλά και για να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα στο εξωτερικό. Δηλαδή όταν μιλώ εδώ εγώ στις Βρυξέλλες, να ξέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε 151-152,
έχει μια σταθερή κυβέρνηση τετραετίας, υλοποιεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μας δώσουν και την επενδυτική βαθμίδα, για να πέσουν και τα επιτόκια, για να πληρώνουμε χαμηλότερες δόσεις στα δάνειά μας και για να μπορέσουμε να κάνουμε τις διάφορες μεταρρυθμίσεις που τόσο πολύ όλοι στην κοινωνία αυτή τη στιγμή ζητάνε. Τώρα, μήπως, κυρία Σημακοπούλου, ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή τη δεύτερη κάλπη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά ο εφησυχασμός και ενδεχομένως κάποια ψήγματα αλαζονίας τα οποία προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να τα πνίξει εν τη γενέση τους? Καταρχάς, πάντοτε ο αντίπαλος, ο βασικός της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς είναι τα άλλα κόμματα, αλλά ο αντίπαλος ήταν και είναι και θα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες. Και στόχος να τα λύσει. Γι' αυτό και από εμάς ακούτε έναν προγραμματικό λόγο, έναν τεκμηριωμένο λόγο, έναν ήπιο λόγο και έναν λόγο χαμηλών τόνων, ιδίως διότι, όπως είπατε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί φαινόμενα αλαζονίας. Ο ίδιος έχει σηκώσει τα μανίκια ήδη και γυρίζει, οργώνει την Ελλάδα. Όλα τα στελέχη εμούς συμπεριλαμβανομένης, δεν θα πάθει κάτι το Ευρωκοινοβούλιο για 2-3 εβδομάδες άμα δεν είμαι εδώ κάθε μέρα. Θα δώσουμε τον μεγάλο αγώνα πόρτα-πόρτα για να ευχαριστήσουμε αυτούς που μας ψήφισαν, αλλά να τους εξηγήσουμε ότι πρέπει να ξαναψηφίσουν. Δεν κρίθηκε κάτι από την πρώτη κάλπη. Η πρώτη κάλπη τελείωσε. Τώρα η κάλπη, όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι άδεια. Και δεύτερον, για να μην υπάρξει εφησυχασμός, όπως πολύ σωστά είπατε. Και δεύτερον, για να πείσουμε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας που ή δεν ψήφισαν ή στάθηκαν σε άλλες λύσεις, ότι να ακούσουν αυτά που έχουμε να τους προτείνουμε και να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Σημακοπούλου, τώρα μου δώσετε μια πολύ καλή πάσα. Το Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρώπη, είναι έτοιμη να διαχειριστεί μια κρίση που εκολάπτεται στο κοσυφοπαίδιο? Και για μας αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι στη γειτονιά μας. Δεν μιλούμε για κάτι άλλο. Είμαστε σε μια ιδιαίτερη εποχή, μετά και την εισβολή ασφαλώς της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και επειδή η Ευρώπη, επιτρέψτε μου, νομίζω το έχουμε συζητήσει ξανά, δεν επιδεικνύει πάντοτε γρήγορα αντανακλαστικά, είναι έτοιμο τώρα το Κοινοβούλιο να αντιληφθεί το τι συμβαίνει εδώ κάτω και να δράσει άμεσα? Έχετε απόλυτο δίκιο και το έχουμε ξανασυζητήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φημίζεται για πολλά καλά που έχει κάνει τα χρόνια όλα αυτά. Αλλά η ταχύτητα δεν είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στη λήψη των αποφάσεων, λόγω του πολύπλοκου συστήματος και του γεγονότος ότι έχουμε 27 κράτη-μέλη που το καθένα έχει τα δικά του, αν θέλετε, συμφέροντα και το δικό του τρόπο με τον οποίο κινείται στο διεθνές γίνεσθε. Βεβαίως το θέμα του κοσυφοπεδίου απασχολεί έντονα το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, διότι είναι μια έκριθμη κατάσταση. Μου δίνεται και εμένα μια καλή πάσα για να επισημάνω το εξής. Ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή ένας κύκλος αντιμετώπισης μεγάλων κρίσεων, είτε είναι η πανδημία είτε είναι η ενεργειακή κρίση που προέκυψε μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και στην Ευρώπη, θα το πω πάρα πολύ απλά, σφίγγουν τα λουριά. Η Γερμανία βλέπει μπροστά της μία ύφεση. Μην κοιτάτε που εμείς έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρωζώνη. Υπάρχουν πολλά μεγάλα άλυτα προβλήματα και πολλές εστίες αναταραχής, όπως είναι αυτή του κοσυφοπεδίου. Και το επόμενο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ κρίσιμο όσον αφορά τις αποφάσεις που θα ληφθούν και σε ποια κατεύθυνση θα πάμε. Θα επιβάλλει η Γερμανία να πάμε σε μια κατεύθυνση λιτότητας, επειδή αυτή έχει ανάγκη από λιτότητα όταν κάποιες άλλες χώρες όπως εμείς θέλουν να τρέξουμε διότι οι οικονομίες μας αναπτύσσονται? Σας βάζω ένα παράδειγμα. Ποια θα είναι η από κοινού αντιμετώπιση κρίσεων όπως του κοσυφοπεδίου? Γι' αυτό λέμε εμείς ότι η αυτοδύναμη και ισχυρή Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και ο ισχυρός Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι για λόγους αλαζονίας ή για λόγους επειδή θέλουμε κάτι να επιβάλλουμε. Εξάλλου νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει περίτρανα ότι και απευθύνεται σε άλλους χώρους, κάνει ανοίγματα συνένεσης και θα εξακολουθήσει να το κάνει. Είναι διότι αυτή τη στιγμή, στη Γερμανία έχουν σοσιαλιστές, στην Πορτογαλία έχουν σοσιαλιστές στην κυβέρνηση. Στην Ισπανία το ίδιο, αν και αυτό μάλλον πρόκειται να αλλάξει μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά ο πιο ισχυρός κεντροδεξιός ηγέτης στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή
με βάση τουλάχιστον το ποσοστό της τελευταίας κάλπης, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτός θα είναι στο τραπέζι για να εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις αποφάσεις που θα πάρθουν. Και σας το λέω γιατί το έζησα. Είμαστε 7 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τους 177 του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ισχυρή κυβέρνηση και η προοπτική της σταθερότητάς της, δεν θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε στους υπόλοιπους να συνταχτούν μαζί μας για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο να χρηματοδοτηθεί ο φράχτης των ευρώ. Θα ήμασταν μία μειοψηφία η οποία μπορεί και να μην κατάφερνε να επικρατήσει. Άρα ισχυρή κυβέρνηση σημαίνει ισχυρή Ελλάδα. Πείτε μου κάτι, μιας και αναφερθήκατε στον Εύρο, κυρία Σιμακοπούλου. Πώς διαβάσατε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, την νέα νίκη του Προέδρου Ερντογάν στην Τουρκία? Κοιτάξτε, καταρχάς ήταν σχετικά αναμενόμενο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Δηλαδή δεν περίμεναν όλοι εδώ να κερδίσει ο Ερντογάν. Από μία άποψη, κάποιοι έχουν μία ανακούφιση υπό ποια έννοια. Δεν ξέρανε τι θα είναι η άλλη κατάσταση, οπότε καμιά φορά σου λέει καλύτερα αυτό που ξέρω παρά αυτό που δεν ξέρω. Τώρα υπάρχουν δύο συναισθήματα ταυτόχρονα. Το ένα είναι ένα συνέστημα αναμονής. Δηλαδή ο Ερντογάν είχε κάνει ένα διάλειμμα στην προκλητικότητα και στην επιθετικότητα επειδή είχε γίνει ο σεισμός και είχε εκλογές και θα επανέλθει τώρα στην πρώτερη συμπεριφορά του. Ή θα δούμε κάτι λίγο διαφορετικό. Κανένας δεν περιμένει ριζικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Κανένας δεν περίμενε ριζικές αλλαγές στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας αν έχανε ο κύριος Ερντογάν. Και το δεύτερο είναι ότι περιμένουν να δούνε και τι θα γίνει στις εκλογές στην Ελλάδα, διότι όπως και να το κάνεις, μία νέα αρχή είναι μία νέα ευκαιρία για να καθίσουμε ενδεχομένως να λύσουμε για μας το μοναδικό θέμα το οποίο υπάρχει στο τραπέζι, που είναι η οροθέτηση ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει στο τραπέζι και αυτό πάντοτε με βάση το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα. Οπότε υπάρχει και μία προσμονή του τι θα συμβεί στις ευρωτουρκικές σχέσεις και μετά τις ελληνικές εκλογές. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Τώρα αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Οι βροχές συγκρατούν τις κρατήσεις σε καταλύματα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Διαθεσιμότητα υπάρχει στα ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Χαλκιδική. Μεγάλες είναι οι πληρότητες ασφαλώς για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Στο μεταξύ, επέστρεψαν Γερμανοί, Ιταλοί και Γάλλοι τουρίστες στη Χαλκιδική. Καιρού επιτρέποντος θα κάνουν κρατήσεις την τελευταία στιγμή όσοι ταξιδέψουν για τη Χαλκιδική. Η έντονη αστάθεια του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Επομένως, οι κρατήσεις σε ενοικιαζόμενα δωμάτια παραμένουν μέχρι στιγμής αρκετά μειωμένες. Προς το παρόν, οι κρατήσεις τουλάχιστον για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου δεν είναι σε καλό επίπεδο. Το περιμέναμε να είναι ιδιαίτερα να είχαμε περισσότερες αφήξεις. Λόγω καιρού έχουν ακυρωθεί αρκετές κρατήσεις μέσα στο Μάιο. Ο Μάιος έκλεισε περίπου με 50% πτώση σε σχέση με πέρσι. Και επειδή ο καιρός πιθανότατα θα πάει έτσι μέχρι τις 10-15 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ενοικιαζομένων δωματίων νομού Χαλκιδικής, Τριαντάφυλλο Παπαϊωάννου, υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα στα καταλήματα. Ακόμα υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα για το τρίμερο. Οπότε δεν είναι ένα τρίμερο όπως αυτά που γνωρίζουμε, γιατί μετά το μεσημέρι ξεκινάει η βροχή. Οπότε μέχρι τις 15 και 20 Ιουνίου θα πω ότι τα πράγματα είναι. Υπάρχει αρκετή διαθεσιμότητα, υπάρχουν πολύ προσιτές τιμές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ενοικιαζομένων δωματίων νομού Χαλκιδικής, Τριαντάφυλλο Παπαϊωάννου, υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα στα καταλήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προκρατήσεις από τις αρχές του έτους, καταγράφονται μεγάλες πληρότητες για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Από εκεί και πέρα, από τις 20 Ιουνίου και μετά, και κυρίως οι δύο μήνες του Ιούλιος και Αύγουστος της full season, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα καλά, τουλάχιστον για τα μεσαία και τα προσιτά καταλήματα. Οι πληρότητες ξεπερνάνε το 80% ήδη και πολλοί έχουν επιπάρει, και οι συνάδελφοι έχουν κλείσει και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, είναι πάνω από 95% σε πληρότητα. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, στη Χαλκιδική αναμένεται να κατακλείσουν φέτος πανέμορφες παραλίες Ρουμάνοι τουρίστες, ενώ οι Σέρβοι φαίνεται πως δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες. Κακά τα ψέματα, οι τιμές έχουν διορθωθεί 2-3 φορές τα τελευταία χρόνια. Οπότε φέτος υπάρχει μια αναπροσαρμογή πάλι λόγω της ακρίβειας. Υπάρχουν ένα 10-15% κατά μέσο όρο έχουν αυξηθεί οι τιμές.
Πέρσι ήμασταν πάλι γύρω στο 10 με 15% και αρκετές επιχειρήσεις είχαν και 20 και 30% αύξηση. Οπότε πλέον δεν είμαστε οικονομικός προορισμός, τουλάχιστον για αυτή την αγορά. Επίσης, την φετινή τουριστική σεζόν θα σημειωθεί σημαντική αύξηση τουριστών από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Και το καλό που έγινε, αν μπορούμε να πούμε ότι ένας πόλεμος έχει καλό, για τα μικρά καταλήμματα η αποσία των Ρώσων και των Ουκρανών ξανέφερε πάλι δυτικούς. Έχουν επιστρέψει από πέρσι γερμανόφωνοι στα δωμάτια. Έχουμε Γερμανούς που δεν είχαμε τα τελευταία χρόνια. Είδαμε Αυστριακούς μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και φέτος έχουμε και Ιταλία και Γαλλία, κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο για μας. Οπότε το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ ευχάριστα. Υπάρχει λογική εξήγηση. Η Ιταλία, από ό,τι μας λένε στις κρατήσεις, είναι πλέον, γιατί η Ιταλία είναι πάρα πολύ ακριβός προορισμός, οπότε τους βγαίνει πιο φτηνά στους Ιταλούς να έρθουν να κάνουν διακοπές στη Χαλκιδική, είναι αρκετά πιο προσιτό. Το φετινό καλοκαίρι ξεκινάμε προβλήματα για τους επιχειρηματίες της Χαλκιδικής λόγω του καιρού. Η συνέχεια ελπίζουν να είναι καλύτερη και με εισπράξει τα ταμεία των επιχειρήσεών τους. Τώρα, σοβαρές καταστροφές σε κεράσια, βερίκοκα και νεκταρίνια έχουν προκληθεί στην Πέλα, κυρίες και κύριοι, από το χαλάζι και τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες του νομού. Όλες οι πρώιμες ποικιλίες κερασιών στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Μιλοτόπου, στο Δήμο Πέλας, καταστράφηκαν 100% λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων και της χαλαζόπτωσης. Εξ αρχής, όλα τα πρώιμα κεράσια και όλες οι πρώιμες ποικιλίες εξαελώθηκαν από τις βροχοπτώσεις και το χαλάζι. Οι ποικιλίες Έρνη Μπίτζι, Έρνη Λόρι, Λίμπα, Σουιταριάνα, Γουρλά, όλες αυτές οι ποικιλίες καταστράφηκαν 100%. Η παραγωγή δεν μάθαν τίποτα. Οι τιμές αυτών των ποικιλιών πάντα ήταν πάνω από 3 με 4 ευρώ το κιλό, γιατί ήταν τα πρώτα κεράσια που ανέβαιναν στην Ευρώπη. Οπότε, αν μιλάμε για μια έκθεση περίπου 2.000 στρέμματα, μπορώ να την υπολογίσω για όλα αυτά τα χωριά, με μια ποσότητα γύρω στα 800 κιλά το στρέμμα, τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Πώς εκτίμησε ο κ. Παστόπουλος, αρκετές χιλιάδες οικογένειες θα έχουν σοβαρά προβλήματα βιοπορισμού. Και μιλάμε για τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ελληνική φρουτοκαλλιέργεια του νομού Πέλλας εδώ και δεκαετίες. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Επειδή χάσαμε τα κεράσια, λέγαμε εντάξει, θα πάμε στα βερίκουκα. Τώρα χάνουμε τα βερίκουκα από το χαλάζι και την προποπτώσεις, κασίματα κτλ. Πάμε με τα νεκταρίνια, γιατί και εκείνα τα λέρωσε τα πιο πολλά. Και τώρα μας έμειναν μόνο τα κτηνίδια, τα οποία έχουν εκτισπίσει τους φέτος λιγότερη παραγωγή λόγω του ζεστού χειμώνα. Οπότε εκεί θα πάει μια ή άλλη, τα κέρδη θα είναι μικρά, μόνο αν πάει η τιμή πάρα πολύ σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και τέλος μας έμειναν οι λωτοί, όπου είναι το μοναδικό μας όπλο αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουν και πάρα πολύ παραγωγή λωτούς. Επίσης, οι κακές καιρικές συνθήκες προκάλεσαν ζημιές σε βερίκοκα, δαμάσκηνα και νεκταρίνια. Η έντονη κακοκαιρία των τελευταίων ημερών έχει φέρει σε απόγνωση και τους παραγωγούς κερασιών στο Δήμο Έδεσας. Η σημερινή εικόνα για τα κεράσια είναι πάρα πολύ τραγική. Κάθε μέρα υπάρχουν βροχές. Τα κεράσια μέρα με τη μέρα συνεχίζουν να σκάνουν όλο και περισσότερο. Και στο τέλος της σεζόν, μάλλον ο παραγωγός θα είναι όπως πέρυσι στην ίδια κατάσταση. Δεν έχει πληρωθεί από το 21, έχει να παίρνει λεφτά και από τις παραγωγές φέτος είναι πολύ χάλια. Οι παραγωγοί της περιοχής δηλώνουν απεγνωσμένοι και ελπίζουν να εξασφαλίσουν το εισόδημά τους από τα όψιμα κεράσια που οριακά δεν τα έχει αγγίξει η υγρασία. Θα ελπιστούμε κάποια στιγμή να σταματήσει να βρέχει, τουλάχιστον αυτά που έχουν μείνει, να μπορέσει ο κόσμος να βγάλει τα έξοδα αν μπορεί. Ναι, για την καλοκαιρινή σεζόν. Και όλοι οι παραγωγοί πλέον ήδη χωστάνε σε αγιοπόνους, τουλάχιστον να καλυφθεί οι ζημιές. Οι παραγωγοί αναμένουν τα συνεργεία του ΕΛΓΑ να καταγράψουν τις ζημιές και να τους δοθούν οι αποζημιώσεις λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων. Πολύ δύσκολη αποτυπώνεται η κατάσταση στο νομό Πέλλας, κυρίες και κύριοι. Εμείς συζητάμε το ότι μελιγενέστε Στέφανος Μίντζας, καλός συνάδελφος, pellanews.gr. Στέφανε, καλησπέρα. Δεν ακούμε τον Στέφανο. Η κατάσταση στο νομό Πέλλας είναι πάρα πολύ δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη μπορούμε να πούμε. Οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα σε πάρα πολλές παραγωγές. 15.000 στρέμματα στο Δήμο Πέλλας έχουν καταστραφεί από τις συνεχόμενες βροχοπτώσεις και μιλάμε για καταστροφές στα Ροδάκινα, στα Συμπύρινα Ροδάκινα, τα Βερίκοκα. 111.000 στρέμματα κερασιών σε όλη την Πέλλα έχουν καταστραφεί σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και πρώιμα κεράσια τα οποία
δεν μπορούν άλλο να πάνε στο εμπόριο επειδή έχουν ανοίξει από τη βροχή, αλλά και τα όψιμα κεράσια καταστρέφονται και αυτά σταύρο με τις συνεχείς βροχοπτώσεις που έχουμε, στα δαμάσκηνα, στα νεκταρίνια, αλλά και οι αγρότες δεν μπορούν να φυτέψουν ούτε πατάτες στον ορεινό όγκο της Πέλλας, αλλά ούτε και βαμβάκι στον κάμπο των Γιαννητσών. Η κατάσταση είναι παπαρδιωτική, Σταύρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Διάβασα, Στέφανε, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, πως ο Δήμαρχος Πέλλας σε μία σύσκεψη πριν από λίγη ώρα ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος τουλάχιστον Πέλλας σε κατάσταση εκτάκτων ανάγκης. Σταύρο, ναι. Πολύ σωστά. Ο Δήμαρχος Πέλλας, ο κ. Γρηγόρης Στάμπος, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο και ζήτησε από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, τον κύριο Ιωργάνη Τζαμτζή, αλλά και από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Απόσυμο Τζιτζικώστα, να κηρυχθεί ο Δήμος Πέλλας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Βέβαια, Σταύρο, οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή δεν περιορίζονται μόνο σε Δήμο Πέλλας. Εκεί πέρα πλέον έχουμε τον πιο μεγάλο όγκο των ζημιών. Υπάρχει οξύτατο πρόβλημα και στο κεράσι, στον ορεινό όγκο της Έρνησας και της Αλαιμοπίας, γιατί το κεράσι, Σταύρο, από τις βροχοπτώσεις έχει καταστραφεί. Είναι ένα ευαίσθητο φορτίο το κεράσι και με την παραμικρή βροχή σκάει, ανοίγει. Αλλά και το όψιμο κεράσι, Σταύρο, με αυτές τις βροχοπτώσεις δεν μπορούν οι αγρότες να μπουν στα χωράφια τους, στα κτήματά τους. Δεν μπορούν να κάνουν καταστροφέα, δεν μπορούν να ραντίσουν. Με αποτέλεσμα να καταστρέφεται και το όψιμο κεράσι. Επίσης, στον ορεινό όγκο δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τις πατάτες. Οι πατάτες έπρεπε ήδη να έχουν φυτευτεί από ό,τι μας λένε οι αγρότες και ήδη είναι έναν μήνα πίσω. Το βαμβάκι το έχουν φυτέψει τρεις φορές στον κάμπο των Γιαννητσών, έρχονται οι βροχοπτώσεις και το πνίγουν και ξαναφυτεύουν. Κάνουν έξω έδρα οι αγρότες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό είχαμε και επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, κ. Ζάνη Τζαμτζή, προς τον Αντρέλη Κουρέτζο, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, στον οποίο έθεσε τα προβλήματα, αλλά και συνάντηση του βουλευτή του Διονύση Σταμανίτη με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Και ένα σημαντικό πρόβλημα, Σταύρο, το οποίο πρέπει να το αναδείξουμε και αυτό, είναι ο παγετός, ο οποίος δεν αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ πρέπει να αλλάξει, από ό,τι μας λένε οι αγρότες, και να ενταχθεί και ο παγετός στο προανηθειακό στάδιο. Γιατί η παραγωγή στο κεράσι είναι μειωμένη, από ό,τι μας λένε οι αγρότες. Και μάλιστα, Σταύρο, οι αγρότες όλο αυτό το διάστημα περιμένουν και τις αποζημιώσεις των de minimis. Γιατί το κεράσι είναι το μοναδικό φρούτο που δεν πήρε de minimis. Και οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση. Καθημερινά μιλάμε με αγρότες και μας κάνουν παράπονα για τον de minimis, ότι το εισόδημά τους είναι μειωμένο. Στην Αλαιμοπία είχαμε και αντίδραση από τον Δήμαρχο Αλαιμοπίας, τον κύριο Χρήστο Μπάτση, ο οποίος είχε ζητήσει να ρωθούν αυτές οι αποζημιώσεις, είχε στείλει και επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχαν ακουστεί κάποια πράγματα, Σταύρο, ότι θα μπουν οι αποζημιώσεις ανάμεσα στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές. Δυστυχώς δεν ακούμε κάτι πλέον και οι αγρότες, ο αγροτικός κόσμος της Πέλλας βρίσκεται σε απόγνωση. Και μιλάμε, Σταύρο, για έναν από τους μεγαλύτερους νομούς της αγροτικής παραγωγής στην Ελλάδα. Μα Πέλλα και η Μαθία νομίζω είναι οι δύο πνεύμονες της αγροτικής παραγωγής, του πρωτογενού τομέα δηλαδή, στην κεντρική Μακεδονία, όχι μόνο στην κεντρική Μακεδονία, μάλλον σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αν δηλαδή τώρα το κεράσι πληγεί. Το κεράσι, που είναι ένα δυναμικό προϊόν, και τα ροδάκινα καταστρέφονται με αυτές τις βροχοπτώσεις. Αυτή η κλιματική αλλαγή, η οποία ζούμε, έχει επηρεάσει πάρα πολύ την αγροτική παραγωγή και δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτές τις βροχοπτώσεις της Έλληνας, γιατί θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Η πολιτεία και η νέα κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει μετά τις εκλογές της 25 Ιουνίου, πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλημα των αγροτών της Πέλλας και να τους ενισχύσει, αν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή. Ήταν ένα ακόμα πρόβλημα, θα πω, Στέφανε, ήταν οι αυξήσεις, οι απίστευτες αυξήσεις στα αγροτικά εφόδια, στα καύσιμα, σε όλα όσα. Στα ασφαλιστικά, στην ασφάλεια που πληρώνουν οι αγρότες. Μιλάμε με αγροτικές οικογένειες, Σταύρο, με μικρομεσαίες αγροτικές οικογένειες. Γιατί μην νομίζουμε ότι όλοι οι αγρότες είναι πλούσιοι και έχουν 100 στρέμματα κεράσια. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι είναι με 20 και με 30 και με 15 στρέμματα και προσπαθούν να βγάλουν τη χρονιά. Είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν κάθε μήνα εύκα 137 και 140 ευρώ. Πού θα βρουν οι άνθρωποι με αυτές τις αυξήσεις? Ας ελπίσουμε να έρθουν γρήγορα οι εκτιμητές, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να έρθουν να γίνουν οι εκτιμήσεις και να τρέξουν οι αποζημιώσεις. Πράγματι, γίνονται δηλώσεις για το χαλάζι. Πρέπει να ανοίξουν δηλώσεις και για την βροχόπτωση, να δηλώσουν οι άνθρωποι τα κτήματά τους τα οποία έχουν υποστεί ζημιά. Άμεσα να γίνουν αυτά, Σταύρο, και να τρέξουν οι αποζημιώσεις. Και μάλιστα πρέπει, Σταύρο, το τονίζουμε με κάθε τρόπο, από ό,τι μας μεταφέρουν οι αγρότες, να δοθούν και τα de minimis και στο κεράσι αλλά και στα άλλα προϊόντα στα οποία δόθηκαν. Ας το ελπίσουμε να φανεί η ενίσχυση, η στήριξη στον πρωτογενή τομέα στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Αν θυμάμαι καλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί τον νομό σας
πριν την πρώτη εκλογή. Μας, μάλιστα πριν είχε χαρακτηρίσει και ως γούρικο νομό, γιατί λέει πριν από κάθε προεκλογική περιοδία στην Πέλε και παίρνει μεγάλα ποσοστά. Είχε και μεγάλο ποσοστό από την Πέλε 42% στις εκλογές της Κυριακής. Ο κόσμος της Πέλας τον εμπιστεύτηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρέπει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να στηρίξει την Πέλα και να δώσει τις αποζημιώσεις και να ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα. Έτσι πρέπει να γίνει. Στέφανε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ, καλό βράδυ και εσύ και στους φίλους τηλεθεατές. Γεια σας. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στον πρωτογενή τομέα, καθώς όλο και πιο επιζήμιες γίνονται οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο σε ό,τι είδαμε τώρα στην Πέλα, αλλά και στην φετινή παραγωγή της πράσινης ελιάς στην Χαλκιδική. Και η μείωση ξεπερνά το 60%. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ο Γιάννης Κουφίδης, η δραματική μείωση της παραγωγής μεταφράζεται και σε απώλειες εκατομμυρίων για την ευρύτερη περιοχή. Μειωμένη από 60% και πάνω υπολογίζεται η φετινή παραγωγή της πράσινης ελιάς στον ομό Χαλκιδικής, με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Γιάννη Κουφίδη να επισημαίνει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ολοένα και πιο επιζήμιες τόσο για τον πρωτογενή όσο και για τον δευτερογενή τομέα. Αν και το πραγματικό ποσοστό της φετινής παραγωγής θα κριθεί σε 2-3 εβδομάδες στις πρώιμες και όψιμες περιοχές, ο κ. Κουφίδης αναφέρει ότι η τρέχουσα χρονιά δεν ήταν η αναμενόμενη για την ποικιλία της επιτραπέζιας ελιάς και για τους 3.000-3.500 ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής, συγκριτικά με το 2022 όπου συγκεντρώθηκαν 160.000 τόνοι. Δεν είναι μικρό το πρόβλημα. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα για την οικονομία της Χαλκιδικής σε ό,τι αφορά την παραγωγή της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, που είναι ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι για την οικονομία του τόπου μας, με εκατομμύρια ευρώ να πέφτουν στην αγορά της Χαλκιδικής και από το πρωτογενή και από το δευτερογενή. Έχουμε πάνω από 150 εργοστάσια μεταποίησης πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Καταλαβαίνετε άρα τι σημαίνει αυτό. Από ό,τι φαίνεται, οι αλλαγές λόγω των καιρικών συνθήκων επηρεάζουν αρνητικά πλέον την παραγωγή. Βρισκόμαστε στην περίοδο της ανθοφορίας και καρπόδεσης της ελιάς, όμως ο άνυδρος και ζεστός χειμώνας μαζί με την κρύα και βροχερή άνοιξη που διανύουμε επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις για τη συγκομιδή που γίνεται Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Μάλιστα, όπως τονίζει ο κ. Κουφίδης, η παραγωγή ελιάς απεύχονται ένα πιθανό χαλάζι που θα καταστρέψει ολοσχερώς τις καλλιέργειες. Βλέπουμε ότι μιλάμε για μια χρονιά με ελάχιστη, κινδυνολογώ, ελάχιστη παραγωγή μέχρι τώρα και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να ξέρουμε, είμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο της αθωφορίας και δεν ξέρουμε με τις κλιματολογικές συνθήκες που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι ένα από τα πιο... από την πιο κρύα άνοιξη που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, με συνεχόμενες βροχές. Δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει ακόμα και αυτό την ανθοφορία και το πιάσιμο που λέμε, την καρπόδεση στην ποικιλία πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Πάνω από το 90% της παραγωγής της πράσινης ελιάς, προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, διατίθεται στο εξωτερικό, ενώ η φετινή μείωση μεταφράζεται σε απώλειες πολλών εκατομμυρίων ευρώ για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της Χαλκιδικής, αλλά και σε πτώση του ΑΕΠ του νομού. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κτήματα στην περιοχή που θα μείνουν ακαλλιέργητα και δεν θα γίνει η συγκομιδή. Αυτό που εξηγεί είναι πως άπαντες στο νομό είναι σε αναμονή για την ολοκλήρωση της καρποφορίας, ώστε να κάνουν τα αδύνατα δυνατά, προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγή αλλά και τα μεταποιητικά εργοστάσια. Φοβόμαστε ότι θα χαθούν εκατομμύρια ευρώ και γι' αυτό η διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής εδώ και καιρό, όταν είδαμε ότι πηγαίνουν έτσι τα πράγματα, έχουμε στείλει ήδη επιστολή στον ΕΛΓΑ και απευθείας έχουν έρθει άνθρωποι από τον ΕΛΓΑ και βλέπουν πώς εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία, ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα της καρπόδεσης και βγει το πόρισμα του ΕΛΓΑ, να γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιες περιοχές που πιστεύουμε ότι είναι όλοι οι Χαλκιδικοί, αλλά και γιατί ποσοστό μιλάμε, ποσοστό μείωσης της παραγωγής. Και από την άλλη, ήδη έχουμε μιλήσει με το Τμήμα Δετροκομείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ούτως ώστε να γίνει από εκεί μία μελέτη που να μας εξηγεί γιατί ενώ άλλες ποικιλίες επιτραπέζιας ελιάς δεν έχουν πρόβλημα, η ποικιλία Χαλκιδικής έχει. Παράλληλα, ο κ. Κουφίδης τονίζει με νόημα πως είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει διαχωρισμός της ποικιλίας ελιάς Χαλκιδικής από τις υπόλοιπες επιτραπέζιες ποικιλίες, αφού τα κόστη κρίνονται δυσβάσταχτα για τους παραγωγούς ελιάς της περιοχής.
γιατί έχουμε ένα τεράστιο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις άλλες ποικιλίες της τάξης 600 με 800 ευρώ ανά στρέμμα, που σημαίνει ότι μία χρονιά, αν ο παραγωγός δεν έχει παραγωγή, τότε δεν θα μπορέσει να τα απεξέλθει, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα κόστη παραγωγής σε σχέση με τις άλλες επιτραπέζιες ποικιλίες ελιάς. Και από την άλλη βλέπουμε ότι λόγω της κλιματικής κρίσης η πρώτη ποικιλία που στοχοποιείται και έχει προβλήματα είναι η ποικιλία Χαλκιδικής. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι τομείς ανάπτυξης της Χαλκιδικής, όπως λέει ο κ. Κουφίδης, είναι ο τουρισμός με όλα τα συναφή επαγγέλματα και τα αγροτικά προϊόντα. Μάλιστα, η εκτίμησή του είναι πως το 2023 εξελίσσεται σε μια καλή χρονιά για τον τουρισμό της περιοχής και, όπως συμπληρώνει, όταν η χρονιά είναι καλή για την παραγωγή της ελιάς, στο ΑΕΠ της Χαλκιδικής μπαίνει μπροστά ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας. Όταν όμως δεν είναι η χρονιά της ελιάς, τότε μπροστά είναι ο τουρισμός και κάτι ανάλογο τίνει να χαρακτηρίσει τη χρονιά που διανύουμε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 8.30. Θα είμαστε on time στις 9 ακριβώς δελτίο ειδήσεων. Καλή σας νύχτα.